Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, Τετάρτη, 3 Απριλίου, Παντάρα Σατέλιου, Ευγενία Σουλιωτάκη, Νίκη Μπελαδάκη. Καλά το πάμε σήμερα, ε. Ναι, το βρήκαμε. Σιγά σιγά. Λοιπόν, έχει ωραία μέρα, φτιάχνει καιρός, αν και μπήκα πάλι στους συμβουλάτορές μας, τους μετεοκρίτες, και είδα ότι χαλάει ξανά το Σάββατο. Εντάξει, μη στεναχωριέσαι. Έχουμε καιρό. Χαλάει τόσο πολύ. Μα δεν έχει σταματήσει, ρε παιδιά, να βρέχει. Δύο μέρες σταματάει, μετά ξανά. Εντάξει, δεν πειράζει, να μην βαριόμαστε. Δεν έχουμε πει να μην βαριόμαστε. Και έχουμε και κάτι να σχολιάζουμε κάθε μέρα. Όχι κάθε φορά τόσο ωραίο καιρό έχουμε. Αυτό που το και δεν φυλάζουμε τα χειμερινά, δυστυχώς. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μου πρόβλημα. Ωραίο είναι αυτό. Είναι... Τέλος πάντων, δεν θα την πιάσουμε πάλι την κουβέντα αυτή. Είναι η μέρα Τετάρτη. Εχθές είχαμε μια πάρα πολύ όμορφη εκπομπή με γεμάτη από παιδικό έτσι χαρακτήρα. Ναι, τραγούδια αλλά... παιδικά, βιβλία ακριβώς. Παιδικά. Σήμερα θα το πάμε όμως λίγο, θα το γυρίσουμε λίγο προς θέματα υγείας, αθλητισμού. Έχουμε λίγο από πάμε λίγο προς τους μεγάλους. Εντάξει, δεν πειράζει. Έχεις πρόβλημα να κάνουμε παιδική εκπομπή κάθε μέρα. Ναι, μπορούμε να σχολιάσουμε κάτι έτσι για τα παιδάκια σε κάποιο βίντεο. Έχουμε ετοιμάσει διάφορα. Λοιπόν, ο πρώτος μας καλεσμένος είναι εδώ στην παρέα μας. Είναι ένας πολύ δραστήριος άνθρωπος. Είναι απανταχού παρόν. Είναι πολύ αξιόλογος και θα τον γνωρίσουμε ευθύς αμέσως. Γιώργος Ματαλιωτάκης, καλησπέρα. Να είστε καλά. Καλώς χαίρομαι ήρθατε. Ιδιαίτερα που είμαι στην πολύ όμορφη παρέα σας. Και εμείς. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Και χαρούμενη παρέα. Μπράβο σας. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε μαζί, γιατί έχετε ασχοληθεί με πολλά πράγματα στο παρελθόν. Συνεχίζετε να ασχολείστε με πολλά πράγματα. Ναι. Και εντάξει, καλώς ή κακώς, το πιο επίκαιρο θέμα είναι τα πολιτικά τεκτενόμενα, η πολιτική σκηνή και. Όλα αυτά που πρέπει να γίνουν και αν θα γίνουν. Σας έχω λοιπόν εδώ ως ειδικό πολιτικών θεμάτων. Μου θα σου έλεγα και στην Ευγενία και στην Παντάνασα ότι το ότι ασχολούμαστε με πάρα πολλά πράγματα, ότι είμαστε ακίνητοι και ότι αγωνιζόμαστε, είναι χαρακτηριστικό της νέας γενιάς. Και εσείς είστε ήδη πετυχημένες σε αυτό που έχετε ξεκινήσει, το κάνετε πάρα πολύ καλά και υπάρχουν πάρα πολλοί σήμερα νέοι άνθρωποι και μικρότεροι αλλά και μεγαλύτεροι από εμένα, γιατί θεωρώ ότι είμαι πια στη μέση. Έτσι, έχω γεννήσει το 1980. Πριν με ρωτήσετε, τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία. Που έχουν κάνει ήδη πολλά, έχουν καταφέρει πολλά και έχουν αξιοποιήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα εφόδια που έχουν πάρει από την οικογένειά τους, από την κοινωνία και από τις εποχές τις οποίες έχουμε διανύσει μέχρι σήμερα. Οπότε δεν είναι μοναδικό χαρακτηριστικό το δικό μου ότι ασχολούμαι με διάφορα ζητήματα. Και εσείς είστε το ίδιο και καλύτερες και η νέα γενιά έρχεται να μας ξεπεράσει. Έτσι, και αυτό είναι και το αισιόδοξο. Το ότι οι νέοι άνθρωποι αγωνίζονται. Οι απόψεις δίστανται πάνω σε αυτό όμως, δυστυχώς. Δηλαδή, για τη νέα γενιά, ακούμε πολλές φορές ότι δεν ασχολούνται με τα κοινά, με τους πολιτικούς. Έχουν κουραστεί. Ναι. Εντάξει, είναι περισσότερο έντονο το αίσθημα της δυσπιστίας απέναντι στην πολιτική και στην αποτελεσματικότητα, αν θέλετε, των πολιτικών στη νέα γενιά. Αλλά η νέα γενιά αγωνίζεται, έχει πολύ περισσότερες γνώσεις από αυτές τις γενιές του παρελθόντος. Η πληροφορία, η εξέλιξη των νέων παιδιών, το όγκος της πληροφορίας και η ποιότητα, αν θέλετε, της πληροφορίας είναι σε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Όλα τα παιδιά πλέον γνωρίζουν ξένες γλώσσες, όλα τα παιδιά γνωρίζουν υπολογιστές. Από βρεφική, αν θέλετε, ηλικία ασχολούνται πια με την τεχνολογία. Και είναι γενιές με άλλα χαρακτηριστικά από τη δική μου γενιά, των 40 ας πούμε, όπου γι' αυτό ίσως είναι περισσότερο δύσπιστοι γενικότερα. Ψάχνουν περισσότερα πράγματα, είναι περισσότερο ψαγμένοι, να το πούμε έτσι, οι νέοι σήμερα και νομίζω ότι είναι καλύτερα από αυτό που ήμασταν εμείς στο παρελθόν, όπου είχαμε άλλες προσεγγίσεις και ήμασταν περισσότερο εφησυχασμένοι στο ότι θα πάρουμε ένα πτυχίο, θα βρούμε δουλειά, θα ακολουθήσουμε το αντικείμενό μας. Ενώ τα σημερινά παιδιά έχουν πια ξεφύγει από αυτά τα στεγανά και είναι η ζωή μπροστά τους και το μέλλον. Καλώς, και καλώς έχει γίνει και αυτό. Και καλό και κακό βέβαια, γιατί με την συσσόρευση όλη αυτή την ελευθερία μάλλον, τη γνώση, τα πολλά πτυχία, επειδή ακριβώς τα παιδιά μπορούν και ψάχνονται μόνιμα, αυτό όλο τελικά όμως πού βγαίνει στην Ελλάδα του σήμερα, στην Ελλάδα του 2019. Μην δεν είναι εύκολο. Εντοπίζουμε μια αδυναμία από τα λεγόμενά σου. Εντοπίζω και εγώ, όπως και εσύ εντοπίζεις, μια δυναμία την οποία εμέσως εκθέτεις, θα την πω άμεσα εγώ, θα την εκφράσω, ότι μορφώσαμε πάρα πολλούς νέους, εκατοντάδες χιλιάδες νέους. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ικανοί, έχουν ποιότητα στην πληροφορία και ποσότητα,
αλλά δεν φροντίσαμε τι θα ακολουθήσουν στο μέλλον, τι θα κάνουμε δηλαδή με αυτούς τους νέους μορφωμένους ανθρώπους. Και εδώ είναι το πρόβλημα της ανεργίας, το οποίο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, που καταγράφεται και σε όλες τις έρευνες κοινής γνώμης, αλλά και που εισπράττουμε εμείς και εσείς, έτσι από τον κοινωνικό μας περίγυρο, ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο και σημαντικότερο πρόβλημα σήμερα και της πολιτικής και της ελληνικής κοινωνίας. Τα νέα παιδιά λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπατε, που έχουν τόσα πολλά εφόδια, θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα κάνουν στο μέλλον. Αν λοιπόν δεν έχουμε εμείς ένα μηχανισμό, η πολιτική, η αυτοδιοίκηση ή μια σύμπραξη, αν θέλετε, πολιτείας και αυτοδιοίκησης, ένα μηχανισμό που να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, που να μελετά την ανεργία, που να ενημερώνει για νέες ευκαιρίες τους νέους και να δημιουργεί όμως, συνεχώς να δημιουργεί, να απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από τα βάρη, ούτως ώστε να μπορέσουν και να εξελιχθούν και να προσλάβουν προσωπικό. Να μην είναι τροχοπέδι, εν πάση περιπτώσει, να μην στέκεται ως εμπόδιο το κράτος και η πολιτεία στους νέους, αλλά να τους βοηθά, τότε αυτά τα παιδιά με τα εφόδια τα οποία έχουν πραγματικά θα μεγαλουργήσουν. Θα κάνουν θαύματα. Αναφερόμαστε στους νέους τόση ώρα. Mm-hmm. Εσείς, όταν ήσασταν νέος και μιλάμε όταν. Είναι νέος. Όχι. Αναφέρομαι στη δική μου ηλικία, για παράδειγμα, που είμαι 23 χρονών. Ας πούμε, ναι. Ναι. Ποια ήταν η στάση σας απέναντι στα κοινά? Κοιτάξτε, εγώ ήμουν πολιτικοποιημένος από τα μαθητικά μου χρόνια. Δηλαδή, ήμουν γραμματέας στο 15 Μελές, πρόεδρος στην τάξη μου, ας πούμε. Από το δημοτικό θυμάμαι είχα αυτή την αγάπη για τα κοινά και την εξέφραζα με μεγάλο πάθος. Όταν ήμουν, ας πούμε, για παράδειγμα 22, ήμουν πρόεδρος των φοιτητών, ήμουν και τακτικό μέλος της σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης. Άρα, ήμουν πια ένα πολιτικοποιημένο παιδί της νεολαίας, μια κεντρική επιτροπή στην ΟΝΕΔ, στην νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, σε αυτή την ηλικία, νομίζω στα 23 μου, αν δεν κάνω λάθος. Και εγώ προσωπικά και οι φίλοι μου, αρκετοί φίλοι, ας πούμε, ήμασταν πολιτικοποιημένοι. Βεβαίως υπήρχαν και άλλοι φίλοι εξίσου καλοί, εξίσου ικανοί, εξίσου με ίδια αγάπη, ας πούμε, έτσι, για την κοινωνία, τους φίλους, το επάγγελμά τους, την επιστήμη, που ήταν αδιάφοροι εκείνη την εποχή, αργότερα όμως το μετάνιωσαν. Και είπαν ότι καλό είναι να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε, καλό να συμμετέχουμε στις διαδικασίες και να μην αποφασίζουν άλλοι για μας. Ή να μελετούμε, αφού θα πάρουμε μία απόφαση εκείνη τη στιγμή, ας τη μελετήσουμε λίγο νωρίτερα, να δώσουμε και λίγο χρόνο δηλαδή στην πολιτική, μιας που οι πολιτικοί λαμβάνουν αποφάσεις. Και αν δεν υπήρχαν και αυτοί, ποιος θα έκανε αυτή τη δύσκολη, αν θέλετε, δουλειά να αποφασίζει, να μελετά και να προχωράει. Διαβάζοντας το βιογραφικό σας, είναι εκπληκτικό με το πόσα πράγματα έχετε καταπιαστεί. Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποιο είναι το μυστικό διαχείρισης χρόνου που σας επέτρεψε να τα πραγματοποιήσετε όλα αυτά? Να σας πω, όντως είναι μυστικό. Δεν υπήρχε μία δουλειά με σταθερό ωράριο. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή τις εργασίες στο Πανεπιστήμιο, στο ΤΕΙ Κρήτης, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο τώρα, όπου είναι συγκεκριμένο το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή έχεις μάθημα 5 με 8. Ή 9 με 2, ας πούμε, αν εξαιρέσουμε αυτές τις υποχρεώσεις, οι υπόλοιπες δουλειές ήταν δουλειές οι οποίες μπορούσαν να βγουν στο γραφείο, μπορούσαμε να ξενυχτήσουμε, μπορούσαμε να ασχοληθούμε 3 μέρες με ένα project και μετά να κάνουμε ένα διάλειμμα για 2 μέρες και να επανέλθουμε. Αυτό ήταν και μια ευχέρεια, αν θέλετε, η ευχέρεια που είχαμε πριν τις εποχές του 2010, πριν τα χρόνια εκείνα δηλαδή, όπου ήταν διαφορετική και η αγορά εργασίας και ο ελεύθερος χρόνος. Και πολλά κοινωνικά χαρακτηριστικά που σήμερα διαφέρουν ήταν τότε σε άλλο επίπεδο. Ναι, νόμιζα ότι θα το συνεχίζαμε. Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά. Πάνω στην αγορά εργασίας, επειδή πιάνομαι από λέξεις κλειδιά. Η αγορά εργασίας εδώ, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο συγκεκριμένα, από τα δικά σας μάτια, γιατί συναστρέφεστε με νέα παιδιά. Τι είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει άμεσα? Πιστεύετε βασικά ότι μπορεί να αλλάξει κάτι άμεσα? Νίκη μου, μιλάμε συνέχεια για ανάπτυξη, γι' αυτό. Κοιτάξτε, να δείτε τώρα. Οι άνθρωποι που έχουν μείνει άνεργοι. Έχουν μείνει άνεργοι επειδή κάποιες επιχειρήσεις έκλεισαν ή κάποιες επιχειρήσεις απέλυσαν το προσωπικό τους. Άρα λοιπόν έχουμε αυτό το κομμάτι της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που αν δεν φροντίσουμε, τουλάχιστον για να έχουμε εργαζόμενους προς τον ιδιωτικό τομέα, θα έχουμε μια στένωση, αν θέλετε, στην αγορά εργασίας. Δεν θα μπορούμε δηλαδή να απορροφήσουμε νέους ανθρώπους στις επιχειρήσεις. Το Ηράκλειο έχει δυνατότητες γιατί είναι ανεπτυγμένο στον τουρισμό, είναι ο πρωτογενής τομέας και έχει
τρία καλά ιδρύματα πανεπιστημιακού τύπου, το ΤΕΙ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕ, τα οποία και εκπαιδεύουν και δίνουν και επαγγελματικές, αν θέλετε, δυνατότητες και προοπτικές. Και μεγάλο ερευνητικό κέντρο, έτσι κι αλλιώς. Βεβαίως, ναι, στα νέα παιδιά. Εάν λοιπόν φροντίσουμε τον ιδιωτικό τομέα, τον τουρισμό, τον πρωτογενή τομέα, την ανάπτυξη τεχνολογιών, για παράδειγμα της ψηφιακής τεχνολογίας, μπορούν τα παιδιά να απασχοληθούν πάνω στο αντικείμενό τους και αξιοπρεπώς. Τώρα, είναι και επαγγέλματα τα οποία δεν σχετίζονται καθόλου με την αγορά εργασίας, όπως είναι οι φιλόλογοι, οι αρχαιολόγοι, οι αρχαιονόμοι, αν θέλετε, η μαθηματική, η φυσική, δεν είναι άμεσα συνδεδεμένο το πτυχίο τους, το αντικείμενό τους με την αγορά εργασίας, και εδώ είναι και το στίχημα πώς μπορούμε να μελετήσουμε στο πώς θα απορροφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, όχι μονάχα στο δημόσιο, γιατί το δημόσιο δεν μπορεί να προσλάβει το προσωπικό που θα θέλαμε ίσως τα προηγούμενα χρόνια, αλλά πώς μπορεί να είναι δημιουργική απασχόληση αυτών των ανθρώπων, πώς μπορεί να γίνει. Εδώ είναι ένα στίχημα δηλαδή που έχουμε εμείς οι πολιτικοί, και αν δεν το λύσουμε, θα στηβάζεται κόσμος καλά εκπαιδευμένος στην ανεργία ή θα φεύγει από τη χώρα, όπως ήδη είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα αυτό, και θα, αν θέλετε, εξάγουμε μυαλά χωρίς να έχουμε αντίκτυπο στη χώρα μας θετικό. Έτσι. Κατά την προηγούμενη εκλογική περίοδο είχατε αναφέρει ότι η προτεραιότητά σας είναι η ασφάλεια του πολίτη. Τι σημαίνει για εσάς ασφάλεια του πολίτη? Ο πολίτης πρέπει να νιώθει ασφαλής. Πρέπει να είναι ασφαλής στην επιχείρησή του, στη δουλειά του, στην προσωπική του ζωή. Η τρίτη ηλικία θα πρέπει να νιώθει ασφαλής, είτε είναι στην επαρχία, είτε είναι στην πόλη, είτε είναι στο δρόμο, είτε είναι πρωί, είτε είναι μεσημέρι, είτε η ώρα είναι περασμένη, έτσι. Το γνωρίζετε πολύ καλά εσείς οι κοπέλες, ότι θα πρέπει να υπάρχει τάξη και να μην απειλείται κανενός η ακεραιότητα, η ζωή του, αλλά και η κάθε είδος βίας να εξαλειφθεί στην κοινωνία, και νομίζω ότι είναι βασικό κριτήριο για ένα υψηλό επίπεδο ζωής σε μια πόλη να νιώθουν οι πολίτες της ασφαλείς σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει ανασφάλεια βεβαίως και για την εργασία, να επανέλθω στο θέμα της ανεργίας. Και αυτό είναι ένα είδος ανασφάλειας. Υπάρχει ανασφάλεια, οικονομική ανασφάλεια. Αλλά εσείς μου μιλήσατε για ασφάλεια. Και νομίζω ότι είναι ένα αγαθό που θα πρέπει να επενδύσουμε πάνω σε αυτό. Τώρα που είστε στο τέλος της θητείας σας, πιστεύετε πετύχατε την ασφάλεια που είχατε ως αρχικό στόχο? Κοιτάξτε, η αυτοδιοίκηση, εγώ είμαι περιφερειακός σύμβουλος, έχω διατελέσει, δεν αφορά δηλαδή την αυτοδιοίκηση άμεσα η ασφάλεια. Παρ' όλα αυτά όμως, θα πρέπει να πιέζει, να προτείνει, να απαιτεί από την πολιτεία, το κεντρικό κράτος, οι πολίτες να νιώθουν ασφαλείς. Δεν έκανα κάποια επερώτηση που να αφορά την ασφάλεια, έκανα όμως πολλές επισκέψεις όσον αφορά φίλους αστυνομικούς, αστυνομικούς διευθυντές, αξιωματικούς, ενημερώθηκα, γνωρίζω καλά τα προβλήματα, και όπου χρειάστηκε ήμουνα εκεί για να τονίσω ότι, ξέρετε, κάτι είναι πολύ σημαντικό αυτό το αγαθό να παρέχεται στους πολίτες της Κρήτης, πρωτίστως και της Ελλάδας. Έτσι. Έχοντας καταφέρει τόσα πράγματα που έχουμε αναφέρει και δεν έχουμε αναφέρει, σίγουρα έχετε υλοποιήσει κάποιους από τους στόχους σας. Τώρα, ποιος είναι ο στόχος σας? Στο μυαλό μου είσαι. Κοιτάξτε, στόχοι είναι πολλών ειδών. Ναι. Ένας βασικός στόχος είναι να συνεχίσω να διδάσκω στο Πανεπιστήμιο. Ήδη διδάσκω, έχω διδάξει στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο ΤΕΙ Κρήτης. Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διδάσκω στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, και θέλω να συνεχίσω λοιπόν να είμαι ένας άνθρωπος που βρίσκεται και διδάσκει, αλλά και κάνει την έρευνά του μέσα από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και άλλοι στόχοι, πέρα από προσωπικό, από την προσωπική ζωή δηλαδή, είναι και η πολιτική, όπου έχω εκφράσει το ενδιαφέρον να είμαι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Και επίκειται και να ανακοινώσω εγώ ίδιος προσωπικά την υποψηφιότητά μου για τις περιφερειακές εκλογές, που θα είναι το Μάιο, τον ερχόμενο Μάιο, στις 26 ημερομηνία. Μπροστά μου, στους επόμενους μήνες. Είναι πολύ κοντά. Και αναφερθήκαμε έτσι στις περιφερειακές εκλογές. Ποια είναι η γνώμη σας για τον κύριο Αλέξη Μαρκογιαννάκη, τον υποψήφιο περιφερειάρχη? Ο Αλέξανδρος είναι ένας φίλος μου από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δηλαδή σχεδόν 5 χρόνια. Είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Συνήθως καθόμαστε και μαζί, και καθόμασταν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι ένα νέο παιδί, έχει διάθεση, έχει όρεξη να εργαστεί, να μελετήσει. Το έχει κάνει ήδη, δηλαδή εργάζεται, κουράζεται αρκετές ώρες. Πολλές φορές
του λέμε να σταματήσει, να μην είναι τόσο σχολαστικός σε ορισμένα πράγματα. Το είδαμε και εμείς όταν είχαμε. Είναι ένα νέο πρόσωπο, είναι ένα ευχάριστο παιδί. Κοιτάξτε, εγώ βγάζω το συνέστημά μου γιατί είναι φίλος μου. Ίσως να μην είμαι και ο καλύτερος να μιλήσει, αλλά θα σας πω όμως για τα πολιτικά χαρακτηριστικά, ότι βλέπει μπροστά, έχει διακριτική ικανότητα να διακρίνει τις προτεραιότητες που θα πρέπει να θέσει ως περιφερειάρχης και το ζητούμε, και εγώ το ζητάω δηλαδή και από τους τηλεθεατές μας, να εμπιστευτούν αυτόν τον νέο άνθρωπο και τα αξίζει. Και νομίζω θα τα καταφέρει κιόλας και θα τα καταφέρουμε δηλαδή, γιατί δεν είναι σωστό να βγάζω και τον εαυτό μου απ' έξω. Η νέα γενιά να δώσει από μια διαφορετική ματιά μια νέα προσέγγιση, να βάλει άλλες προτεραιότητες, νέες προτεραιότητες, να δει διαφορετικά τα προβλήματα, περισσότερο ουσιαστικά αν θέλετε και με έναν αναπτυξιακό χαρακτήρα από τις προηγούμενες γενιές που πλέον πρέπει να μας παραδώσουν. Μια αλλαγή και δηλαδή. Και τη σκυτάλη σιγά σιγά. Να κρατήσουμε αυτό έτσι στο κλείσιμό μας, να έχουμε νέες προτεραιότητες, νέες προοπτικές και αλλαγές. Πραγματική ανάπτυξη, ουσιώδης ανάπτυξη. Γιατί την περιμένουμε πώς και τι αυτήν την ανάπτυξη. Και καλή επιτυχία στις ερχόμενες εκλογές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να σας πω όμως ότι επειδή βλέπω ότι είστε τρία χαμογελαστά και νέα παιδιά, νέα πρόσωπα, εμείς δεν έχουμε να ζηλέψουμε σε κάτι από τους μεγαλύτερους. Εμείς τους χρωστάμε γιατί μας δώσαν πάρα πολλά, γιατί πραγματικά αξίζει ο κόπος τους να βρίσκει ανταπόκριση, αλλά πρέπει να αγωνιστούμε, να κερδίσουμε τις θέσεις που έχουν πάρει και αυτοί με αγώνα και κόπο στην κοινωνία. Και θα το κάνουμε όλοι μαζί και σας θέλουμε όλους μαζί, τους νέους ανθρώπους, να είστε κοντά μας και στις εκλογές που έρχονται, για να δώσουμε μαζί όμως τη μάχη να αλλάξουμε ό,τι προλαβαίνουμε, ό,τι μπορούμε. Και είναι πολλά. Και δεν είναι και η κρίση δικαιολογία, έτσι. Mm-hmm. Να το γνωρίζετε δηλαδή, δεν υπάρχουν δικαιολογίες ότι η κρίση φταίει για όλα. Εμείς κρατάμε την κατάσταση στα χέρια μας και εμείς θα προχωρήσουμε όσο μπορούμε με βάση τις δυνατότητές μας. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε και σε εσάς, καλή λοιπόν. Συνέχεια.